Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 22 Μαΐου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Πάτρα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτος Φιλιππάκος, σύσκεψη στο νέο λιμάνι για το μεταναστευτικό. Αναλυτικός απολογισμός για την επιχείρηση εκένωσης των παλιών εργοστασίων στην παραλιακή ζώνη και οι επόμενες κινήσεις. Υπολειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού ο γραμμικός επιταχυντής που δωρήθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου. Αναξιοποιείται το υπερσύγχρονο μηχάνημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας από το Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο μαστού Αχαΐας Άλμα Ζωής. Στη φυλακή 55χρονος δημόσιος υπάλληλος για ασέλγεια σε ανήλικη συγγενή του σε χωριό της Ιχαλίας. Η ημέρα κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών για τους πληστηριασμούς στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα από τη Δημοτική Αρχή και Φορείς της Πόλης. Ορίστηκε ο εργολάβος για το νέο αγωγό ίδρυυσης του παραλίου Άστρους. Ο Δήμαρχος Βόρειας Κινουρίας Παναγιώτης Μαντάς μιλά στο Ιόνιαν για το σημαντικό έργο υδροδότησης της περιοχής. Τη συνέχιση της καλής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρχών και φορέων για το μεταναστευτικό στην πόλη της Πάτρας ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος μετείχε σε σύσκεψη στο λιμάνι της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Ο κ. Τζανέτος Φιλιππάκος τόνισε ότι η κατάσταση στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας είναι καλή και πως θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η εικόνα αυτή να μην αλλάξει. Την ικανοποίησή του για την νέα εικόνα που παρουσιάζει η παραλιακή ζώνη της Πάτρας εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού για το Μεταναστευτικό, Τζανέτος Φιλιππάκος, ο οποίος μετείχε σε σύσκεψη που έγινε στο λιμάνι Πατρών. Ο κ. Φιλιππάκος χαρακτήρισε την επιχείρηση ως ανθρωπιστική και τόνισε ότι στόχος πλέον είναι να συνεχιστούν οι έλεγχοι ώστε να μην δοθεί δυνατότητα σε μετανάστες να πολιορκήσουν και πάλι τη λιμενική ζώνη. Δεν θα λήξει το πρόβλημα, δεν έλειξε το πρόβλημα, δεν σταμάτησε το πρόβλημα. Θα υπάρχει και το επόμενο διάστημα και πρέπει αυτό συνεχώς να το παρακολουθούμε και σε κάθε περίπτωση να εκδηλώνουμε τα μέτρα που επιβάλλονται. Μέχρι στιγμής αυτά που διαπιστώσαμε έχουν να κάνουν σε κάποια θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ISPS και συζητήσαμε και τον υπεύθυνο ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης και θα υπάρξει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λιμενικής εγκατάστασης, τον κεντρικό λιμενάρχη της Πάτρας και την αστυνομική διεύθυνση Πατρών, κάποια βελτιωτικές περιπτώσεις που θα αμβληθούν όλες αυτές οι δυσλειτουργίες. Σύμφωνα με τον κύριο Τζανετάκο, οι εργασίες για την ανέγερση των νέων φρακτών τόσο εντός της ζώνης του ISPS όσο και στον εξωτερικό περίβολο του λιμανιού της Πάτρας θα συνεχιστούν κανονικά, ενώ θα ληφθεί και ειδική μέρημνα έτσι ώστε όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την φόρτωση των φορτηγών στα πλοία της γραμμής θα γίνονται εντός της ελεγχόμενης ζώνης προκειμένου να μην παραμένουν τα φορτηγά στους εξωτερικούς χώρους του λιμανιού. Επισπεύδονται τα μέτρα και μέχρι τέλος του έτους, μέχρι το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους, θα έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική περίφραξη. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης ενισχύεται και ο εσωτερικός χώρος ζύγησης των φορτηγών και βαρέων οχημάτων. Ο περιμετρικός στίχος ήδη κατασκευάζεται με το διάδρομο εποπτείας και επιτήρησης. Ήδη ξεκινάνε σήμερα και έργα ενίσχυσης του φράκτη ISPS, που είναι ένας διαφορετικός τρόπος περίφραξης στρατιωτικού τύπου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτιού Ελλάδος, αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδος, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας, ταξίαρχος Νικόλαος Κοτρονιάς, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πατρών Δρόσος Ρεΐζης και άλλα στελέχη του λιμενικού σώματος. Πάμε στη Μεσσηνία. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 55χρονος δημόσιος υπάλληλος που ασελγούσε στη 13χρονη κόρη φίλων του από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι και το Μάρτιο του 2015. Το μικτόρκωτο εφετείο Καλαμάτας τον έκρινε ομόφωνα ένοχο. Γιάννη Συνάπης έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Χθες το μικτόρκο το εφετείο Καλαμάτας καταδίκασε σε 15 χρόνια κάθεξη τον 55χρονο δημόσιο υπάλληλο που ασεργούσε στη 13χρονη κόρη φίλων του. Ήταν μακρινός συγγενής της μητέρας του κοριτσιού σε χωριό του Δήμου Ιχαλίας από το καλοκαίρι του 2014 μέχρι το Μάρτιο του 2015. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στην κατηγορούμενο και μετά την ανακοίνωση της απόφασης συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή. Να επιθυμίσουμε ότι πρωτόδικα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γηθίου είχε καταδικάσει τον κατηγορούμενο σε κάθεξη 19 χρόνων
αλλά είχε δώσει αναστέλουσα δύναμη στην έπεσή του με την καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και την απαγόρευση στον κατηγορούμενο να πηγαίνει στο χωριό του κοριτσιού. Γεωργία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι διάλογοι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που διακινούσε παράνομα πρόσφυγες από τα παράλια της Δυτικής Ελλάδας στην Ιταλία. Όπως αποκαλύπτεται, από ένα μόνο ταξίδι αποκόμιζαν ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, εκμεταλλευόμενοι τον πόνο των ανθρώπων, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή στο κύκλωμα αστυνομικού από την Πάτρα. Open! Τσακωμοί και διαφωνίες για το μοίρασμα των χρημάτων που έπαιρναν από τους απελπισμένους πρόσφυγες και ασυνεννοησία για την πορεία του δελεμπορικού σκάφους που το έκανε να αρμενίζει μεσοπέλαγα για 2,5 μήνες. Αποκαλύπτονται μέσα από τους συνωμοτικούς διαλόγους μεταξύ των μελών του κυκλώματος που διακινούσε παράνομα πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται στο φως της δημοσιότητας. 2 μήνες του λέμε. Κάτσε ρε φίλε, 2 μήνες είναι. Τετάρτη, Πέμπτη θα τους διώξεις. Πληρώνουμε ξενοδοχεία, κάνουν έξοδα, συνέχεια παίρνει αναβολή δουλειά λόγω καιρού. Δεν πρέπει να πάρουμε προκαταβολές. Πρώτα να παραλάβουμε και μετά τα λεφτά. Εδώ και ένα μήνα κάθεται ο κόσμος και περιμένει. Πρέπει να βρούμε ένα μέρος να κάνουμε τη δουλειά γιατί αυτός μας λέει ψέματα. Όπως μας έλεγε τότε στο Μαυροβούνιο που είχε το καράβι και άλλαζε σημεία και δεν είχε τίποτα εκεί πέρα. Σε άλλο σημείο των διαλόγων, μέλος του κυκλώματος πιέζει τον αρχηγό να επισπεύσει τη διαδικασία καθώς η ασυνεννοησία μεταξύ τους έχει φέρει μεγάλη καθυστέρηση με δεκάδες πρόσφυγες στιβαγμένους να περιμένουν. Ανάμεσά τους βρίσκονται ακόμη και βρέφοι. Αδελφέ, έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους πολύ μεγάλο. Αυτοί τώρα τα ετοίμασαν όλα. Στέκονται έτσι, όλοι βρίσκονται εδώ για να γίνει αύριο η δουλειά, όπως τους έχω πει. Δηλαδή από την Τρίτη σε 2 μέρες θα γίνει. Οι άνθρωποι έχουν ξοδέψει λεφτά. Έχω μετανιώσει που έχω μπλέξει σε αυτά. Στους δρόμους είναι, αδελφέ. Τα μωρά. Όλοι στους δρόμους είναι. Περιμένουν. Το λεωφορείο στέκεται. Όλοι στέκονται. Περιμένουν να τους δώσω το πού θα πάνε. Έως τώρα οι πρόσφυγες έχουν καταθέσει ότι τα μέλη του κυκλώματος ζητούσαν 4.000 ευρώ για να τους μεταφέρουν, ενώ έκαναν και εκτοτική πολιτική σε τριμελείς οικογένειες ζητώντας 10.000 ευρώ. Από τα στοιχεία της υπόθεσης, εντύπωση προκαλεί η βοήθεια αστυνομικού της Πάτρας, ο οποίος είχε επαφή με hotspot και από τους διαλόγους φαίνεται ότι προσέφερε είτε πληροφορίες είτε διευκολύνσεις στο κύκλωμα, όπως πληρωμές ξενοδοχείας, στα οποία έμεναν ο κυβερνήτης και τα μέλη του σκάφους, ή έβρισκε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 10 Μαΐου μετά από συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού σώματος, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται 52χρονος ομογενής Ρώσος επιχειρηματίας με το ψευδώνυμο Ζόρας Μπαρόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η συμμετοχή του στη ρωσική μαφία καθώς και η εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών και πορνείας. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας κατά των πληστηριασμών και γενικότερα των κατασχέσεων επιδόθηκε σε αποκεντρωμένη διοίκηση, ΑΔΟΗ Πατρών, Εθνική Τράπεζα αλλά ακόμα και στα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ. Μέλη κίνησης κατά των πληστηριασμών και Δημοτικοί Σύμβουλοι με επικεφαλή στον Δήμαρχο Πατρέων καλούν όλον τον κόσμο στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί υπέρ των οικονομικά αδυνάτων. Ημέρα κινητοποίησης από τη Δημοτική Αρχή της Πάτρας και κατά των πληστηριασμών ήταν η Τρίτη. Στην ΑΔΟΗ τους είχανε, τους είπε ο Δήμαρχος αυτά που έπρεπε να τους πει. Από εκεί και πέρα εμένα προσωπικά με έκανε μεγάλη εντύπωση ότι κατάσχουν μεγάλες περιουσίες. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επεσήμανε την ανάγκη εισοδημάτων για όλους και κινητοποίησης και διεκδίκησης από τους δημότες. Όπως είπε, ένας στους 2 πατρινούς χρωστούν στο Δήμο. Δεν μας έχουν δώσει τα αναλυτικά του στοιχεία. Εκείνο όμως το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια χρεών σε όλη την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι είναι εκατομμύρια αυτοί που χρωστούν. Και αναλογικά πηγαίνοντας στην πόλη μας και βλέποντας και τα δικά μας στοιχεία που έχουμε, όταν εμείς στην Πάτρα χρωστούν 144.000, δηλαδή ένας στους 2 πατρινούς χρωστούν χρήματα στον Δήμο, χρωστούν μόνο στο Δήμο, δεν χρωστούν και στην εφορία, δεν χρωστούν και στα ταμεία. Είμαστε εδώ σήμερα για να συμπαρασταθούμε στον κόσμο τον οποίο κινδυνεύει να χάσει το βίος του. Αυτό το θέμα αφορά όλο το λαό. Τον καλούμε να κινητοποιηθεί και να συμμετέχει στο πρόγραμμα το αγωνιστικό που έχει καταγγείλει ο Δήμος.
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 10 το πρωί με συναντήσεις που είχαν στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αρχικά στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συνέχεια στην ΑΔΟΗ Πατρών, στην Εθνική Τράπεζα της Πλατείας Γεωργίου και στον ΕΦΚΑ. Υλοποιούμε την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου να ζητήσουμε και νομοθετική ρύθμιση για την εξασφάλιση των λαϊκών οικογενειών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα χρέη τους προς το Δήμο αλλά και προς γενικότερα στις δημόσιες υπηρεσίες. Παραδίδουμε το ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Και τους εξηγούμε ακριβώς τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και ότι ο καθένας από το μεσοπερίζει του έχει και τις δικές του ευθύνες και τους ζητάμε να το διαβιβάσουν όλο αυτό στους ανώτερους τους. Κατάσχουν ανεργίας, μακροχρόνια ανέργοντα 200 ευρώ, τα αναπηρικά επιδόματα, μικροσυνταξιούχους με 384 ευρώ. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στις 8.30 το βράδυ με εκδήλωση στην πλατεία Γεωργίου, όπου γίνεται ομιλία του Δημάρχου Πατρέων, ενώ ακολουθεί μουσικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την πλατεία Γεωργίου, όπου θα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Δημάρχου. Εμείς ωστόσο μένουμε στην ίδια θεματική ενότητα. Συνδικαλιστικές οργανώσεις, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς που συγκροτούν την Κοινωνική Συμμαχία προκήρυξαν γενική 24ωρη απεργία την Τετάρτη 30 Μαΐου στην Καλαμάτα. Για να ενημερώσουν τους εργαζομένους, βρέθηκε ο Χαράλαμπος Λιμπεράς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Πανεθνική ημέρα δράσης κατά των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας θα είναι 30 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε η Κοινωνική Συμμαχία που αποτελεί ένα κοινό μέτωπο των αντιπροσωπευτικότερων φορέων της χώρας. Στην Καλαμάτα, για να ενημερώσει τους εργαζόμενους για την 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 30 Μαΐου, βρέθηκε ο Χαράλαμπος Λιμπεράς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Με βάση αυτά τα ιδιαίτερα αιτήματα καλούμε σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, στη συγκέντρωση εδώ στην Καλαμάτα που θα διοργανώσει η ΑΔΕΔΗ μαζί με το εργατικό κέντρο, καλούμε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας να λάβουν μαχητικά μέρος σε αυτή την απεργία και τη συγκέντρωση που θα γίνει στις 30 Μαΐου. Στην Καλαμάτα εκδηλώσεις για την ημέρα θα γίνουν στο εργατικό κέντρο Καλαμάτα στις 10.30 το πρωί. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό προς όλους τους εργαζόμενους για να διεκδικήσουν από κοινού τα αιτήματά τους. Αποφασίστηκε στις 30 Μαΐου να ορίσουμε μια ημέρα την οποία την ονόμασαν Πανεθνική Ημέρα Δράσης. Εκεί λοιπόν θα απεργήσουμε για μια άλλη Ελλάδα ενάντια στη λιτότητα, στην ανεργία και στην υπερφορολόγηση. Σχέδιό μας και στόχος μας είναι να πάει η χώρα μπροστά με ένα δίκαιο και εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν προσλήψεις, μόνιμες προσλήψεις. Μονιμοποίηση όλων των συνοσιούχων οι οποίοι καλύπτουν πάγιες ιδιωτικές ανάγκες. Πάγωμα όλων των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Κάτω από την ομπρέλα της Κοινωνικής Συμμαχίας συστεγάζονται η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ, η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων. Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό αποστέλει ο Σύλλογος Γυναικών με καρκίνο μαστού αχαΐας Άλμα Ζωής, καθώς ο υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής που δωρήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών από το Ίδρυμα Ανιάρχος και γενιάστηκε στις 14 Νοεμβρίου του 2017, μέχρι σήμερα υπολειτουργεί λόγω έλλειψης εξειδικευμένων χειριστών. Απόψε φιλοξενούμε την πρόεδρο του Συλλόγου Άλμα Ζωής, την κυρία Λιολιό Κολυπέρα. Μαζί μας είναι και η συνάδελφος η Λίνα Ιμπάστα. Κυρία Κολυπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Λίνα, καλησπέρα. Να πούμε καλησπέρα. Ότι ουσιαστικά ο γραμμικός επιταχυντής ξεκίνησε να λειτουργεί την 1η Αυγούστου του 2017, εγκαινιάστηκε όπως είπαμε 14/11 του 2017. Τι συμβαίνει σήμερα, κυρία Κολυπέρα, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των ογκολογικών ασθενών? Όπως τα λέτε είναι, έχει αρχίσει να λειτουργεί από 1η Αυγούστου το 17, 14 Νοεμβρίου δεσμεύτηκε ο τότε διοικητής του νοσοκομείου, του Περιφερειακού Νοσοκομείου της Πάτρας και ο διοικητής της ΕΚΤΗ ΔΥΠΕ ότι ο γραμμικός επιταχυντής, αυτό το μεγάλο επίτευγμα που έχουμε
που εκατάφεραν μερικοί άνθρωποι να έρθουν στο νοσοκομιακό, θα έχει χειριστές για να το λειτουργήσουν. Και θέλω σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Κολυμπέρα, να θυμηθούμε, Γεωργία και κυρία Κολυμπέρα, την εποχή εκείνη, τον Αύγουστο δηλαδή του 2017, με πόσο μεγάλη χαρά οι γιατροί του νοσοκομείου του Ρίου, οι εθελοντικές οργανώσεις και όλοι οι καρκινοπαθείς άκουσαν την είδηση ότι έρχεται επιτέλους ο γραμμικός επιταχυντής στο νοσοκομείο του Ρίου, θα λειτουργήσει και θα εξυπηρετήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ογκολογικών ασθενών. Δεκάδες ρεπορτάζ τότε για το συγκεκριμένο θέμα και ερχόμαστε μετά από τόσο καιρό να λέμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα εκατομμυρίων ευρώ υπολειτουργεί. Έχουμε δηλαδή την δυνατότητα το πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο να έχει το συγκεκριμένο ιατρικό μηχάνημα που είναι πολύ σημαντικό και να υπολειτουργεί. Νομίζω ότι κυρία Κολυμπέρα και Γεωργία είναι πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο θέμα την ίδια στιγμή που έχουμε και άλλα προβλήματα με την αναστολή λειτουργίας της μονάδας εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο του Ρίου. Έχει πολύ πάθει αυτό το νοσοκομείο, δυστυχώς περιφερειακό νοσοκομείο, και δυστυχώς έχει τα μύρια όλα προβλήματα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Γιατί λειτουργεί η μονάδα μαστού? Για πάρτε τηλέφωνο να κλείσετε, να πάει γυναίκα με καρκίνο μαστού να τη δει ο θεράπων γιατρός. Τα ραντεβού είναι κλεισμένα, έτσι μας λένε και έτσι είπανε, μέχρι τέλος Ιουνίου. Από 1η Ιουλίου και μετά θα συζητήσουν για το καινούριο πρόγραμμα. Αυτό είναι το νοσοκομείο του Ρίου, παρακαλώ. Δεν υπάρχει γιατρός να χειρουργήσει καρκίνο μαστού. Το λέω με νου γνώση αυτό που λέω. Λοιπόν, ο γραμμικός επιταχυντής και οι δύο, αυτό το μεγάλο μηχάνημα υπολειτουργεί, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 χειριστές και έχουν γίνει μπαλαντέρ να πηγαίνουν από το ένα στο άλλο για να βγάλουν και να εξυπηρετήσουν όσο περισσότερο ογκολογικούς ασθενείς. Και εκτός από αυτό, η μονάδα ακτινολογικής ογκολογίας δεν έχει γιατρούς. Ο κύριος Καρδαμάκης, κοσμήτωρας και καθηγητής της μονάδας ακτινολογικής ογκολογίας, είναι μόνος του, γιατί η γιατρός που υπήρχε έχει συνταξιοδοτηθεί και δεν έχει αναπληρωθεί, και άλλη μια γιατρός που υπάρχει μέχρι τέλος 18 συνταξιοδοτείται. Επειδή, κυρία Κολυμπέρα, πολύ, κάνουμε έκκληση. Επειδή αυτό το θέμα πονάει πάρα πολλές οικογένειες ογκολογικών ασθενών, επειδή το Ρίο, όπως ξέρουμε, εξυπηρετεί όλη την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, να θυμίσουμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δηλαδή η χειρουργική κλινική μίλησε για αναστολή των χειρουργείων, έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας και αμέσως ανακοινώθηκε τι πρόκειται να γίνει από την πλευρά του Υπουργείου. Περιμένουμε και εμείς άμεσα, μετά από αυτή την κινητοποίηση του συλλόγου σας και όπως κοινοποιούμε απόψε το θέμα, να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις, διότι η καθυστέρηση σε αυτόν τον τομέα μπορεί να στοιχήσει ζωές. Και δεν κινδυνολογούμε, είναι η αλήθεια αυτή απόψε. Αυτή είναι αλήθεια. Εμείς ξέρουμε ότι ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις από τους καθηγητές για τα τακτικά χειρουργεία. Αλλά έχουν μπει μπροστά οι εργαζόμενοι και με στάσεις εργασίας δεν λειτουργούν τα χειρουργεία. Δίκιο έχουν και μεν, δίκιο έχουν και δε. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν δυστυχώς χωρίς ανθρώπινο δυναμικό προσωπικό. Οι καθηγητές δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τους νοσηλευτές και χωρίς αυτούς που έχουν βοηθούς. Το νοσοκομείο δεν μπορεί. Και ποιος την πληρώνει? Ο άρρωστος. Μόνο ο άρρωστος την πληρώνει. Ο άνθρωπος. Παρακαλώ πολύ. Κάνω έκκληση από αυτό το βήμα εδώ και σας ευχαριστώ πολύ. Να σκύψουν απάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Η υγεία δεν διαπραγματεύεται.
Ό,τι και κρίση να έχουμε, ό,τι και να έχουμε, δεν διαπραγματεύεται η υγεία. Παρακαλώ πολύ να πάρουν χειριστές εδώ και τώρα να λειτουργήσουν και τα δύο μηχανήματα. Είναι ευχής έργο. Είναι μεγάλο θησάβρισμα να έχουμε αυτό στο Ρίο και να μην μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό. Και οι άνθρωποι να κάθονται και να περιμένουν πότε θα κάνουν τον εντοπισμό τους, να κάνουν τις ακτινοβολίες τους, οι οποίοι έπρεπε να έχουν γίνει χτες, όχι σήμερα. Αντί να εξυπηρετούνται περισσότεροι, αφού ήρθε αυτή η δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, βλέπουμε ότι τώρα αντιμετωπίζουν πιο μεγάλο πρόβλημα οι ασθενείς και το κράτος αυτή τη στιγμή πρέπει να παρέμβει και να καλύψει αυτό το πολύ σημαντικό κενό, διότι είναι γνωστό ότι πλέον ελάχιστοι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τα όποια προβλήματα στον ιδιωτικό τομέα και την δημόσια υγεία πρέπει να την στηρίξουμε όλοι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα, κυρία Κολυπέρα, πριν ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας. Ευχαριστώ. Το μηχάνημα ήρθε με την προϋπόθεση να λειτουργήσει και να εξυπηρετήσει τους ογκολογικούς ασθενείς. Δυστυχώς έδωσαν υποσχέσεις και ο ένας διοικητής και ο άλλος διοικητής νοσοκομιακού, περιφερειακού νοσοκομείου και έκτης ΔΥΠΕ ότι θα λειτουργήσει άμεσα με ανθρώπινο δυναμικό. Ότι θα γίνουν προσλήψεις. Από τον Αύγουστο του 2017, τώρα έχουμε σε ένα μήνα Αύγουστο του 2018. Παρακαλώ πολύ, δηλαδή στο δρόμο έρχονται αυτές οι προσλήψεις. Κάπου έχουν σκαλώσει, κάπου είναι. Πώς λειτουργούν? Δηλαδή πρέπει να έρθει ο Νιάρχος να το πάρει πίσω το μηχάνημα. Έτσι θα είμαστε ευχαριστημένοι? Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι λειτουργούμε με τα ψέματα, δίνουμε υποσχέσεις. Κάνουμε έκκληση στον κύριο Υπουργό λοιπόν να σκύψει απάνω σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ο οποίος είναι γιατρός και ξέρω ότι έχει πολύ μεγάλες ευαισθησίες και ξέρω ότι θα το φροντίσει. Και οι γιατροί να έρθουν για αυτό το θέμα και εξειδικευμένοι τεχνολόγοι, εξειδικευμένο προσωπικό, χειριστές. Δεν μπορεί ο καθένας να το χειριστεί το μηχάνημα. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε εμείς να το κάνουμε. Όπως κάνουμε όλα εθελοντικά. Ελπίζουμε, κυρία Κολυπέρα, να δοθεί άμεσα μία λύση. Και θα είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε. Διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο θέμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε, Ελίνα, και εσένα φυσικά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Στη Ζάκυνθο βρίσκονται τα απαιτούμενα υλικά για να τοποθετηθεί η στρατιωτική γέφυρα στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη, που θα δώσει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και των τουριστικών περιοχών Αργασίου και Βασιλικού. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 20 μέρες. Ξεκίνησαν από το μεσημέρι της Τρίτης οι εργασίες για την κατασκευή στρατιωτικής γέφυρας στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη στη Ζάκυνθο από κλιμάκιο του 747 ειδικού τάγματος μηχανικού. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου. Ήταν ένα αίτημα αναγκαίο, υλοποιήσιμο, δίκαιο και χάρη του Υπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή του νομού μας, όπως και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τους οποίους και ευχαριστούμε, υλοποιείται αυτό το αίτημα των Ζακυνθινών που θα εξυπηρετήσει όλη την κίνηση της νοτιοανατολικής Ζακύνθου. Γύρω στις 15 με 20 ημέρες θα πάρει η συναρμολόγηση της μεταλλικής στρατιωτικής γέφυρας που θα είναι αιμονής κατεύθυνσης προς την πόλη της Ζακύνθου και θα διευκολύνει την κυκλοφορία από την περιοχή του Αργασίου και του Βασιλικού. Οι εργασίες θα είναι περίπου για 15 ημέρες. Έχουν εξασφαλιστεί όλες οι αδειοδοτήσεις που απαιτούνται. Όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την είσοδο των αυτοκινήτων και φορτηγών προς την πόλη της Ζακύνθου. Η πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου αφορά στην εκφόρτωση μέρους των υλικών της γέφυρας που θα ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει η καθέλκυσή της. Στη χρονική περίοδο που τη χρειάζεται η Ζάκυνθο στη γέφυρα, δηλαδή μέσα στη θερινή περίοδο, θα είναι έτοιμη. Έχουμε εξασφαλίσει σαν υπηρεσία ο χώρος να έχει κάποια την αναγκαία περίφραξη. Τώρα αναμένουμε από το Δήμο, όση ώρα μιλάμε, να έρθει η αναγκαία περίφραξη για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα ή κάποιους που μπορεί να θέλουν να πλησιάζουν, να προσεγγίσουν το χώρο των εργασιών.
Πρόκειται για αναγκαίο έργο για την πόλη της Ζακύνθου, αφού θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής και θα διευκολύνει τους ντόπιους αλλά και τους ξένους επισκέπτες στις μετακινήσεις τους. Σοβαρά όμως είναι τα προβλήματα στη γέφυρα του Μόρνου που ενώνει τους δήμους Ναυπακτίας και Εδωρίδας και εξυπηρετεί τους κατοίκους στις καθημερινές τους μετακινήσεις. Η ανάγκη για έργα αποκατάστασης είναι επιτακτική και γι' αυτό προγραμματίζεται συνάντηση εκπροσώπων των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας για το θέμα. Οι αποκολλήσεις κομματιών τσιμέντου από τα τόξα και τις κάθετες κολόνες στην γέφυρα του Μόρνου, την γέφυρα που εξυπηρετεί τους κατοίκους των Δήμων Ναυπακτίας και Δωρίδας στις καθημερινές τους μετακινήσεις, αλλά και εκατοντάδες επισκέπτες της ορεινής Ναυπακτίας και Δωρίδας, είναι καθημερινό φαινόμενο. Η ανάγκη για την αποκατάσταση των φθορών είναι επιτακτική, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων και πεζών. Εμείς θα θυμίσουμε μια κάποια ημέρα θύμα εκεί στη γέφυρα, διότι μεγάλα κομμάτια του μπετού από τα τοξωτά που βλέπετε, γιατί εγώ δεν έχω εικόνα, είμαι στο δρόμο, πέφτουν πάνω σε ανθρώπους, σε μηχανάκια, σε ποδήλατα, σε αυτοκίνητα και έχουν μέχρι σήμερα δημιουργήσει φορές και ευτυχώς δεν έχουμε θυμίσει ακόμα θύμα. Η γέφυρα του Μόρνου δόθηκε στην κυκλοφορία το 1936. Έως και σήμερα έχει υποστεί μεγάλη καταπώνηση, χωρίς όμως να έχει δεχθεί κάποια συντήρηση. Τα έργα αποκατάστασης πρέπει να αποφασιστούν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μιας και η γέφυρα ενώνει δύο νομούς και δύο περιφέρειες. Και η μία η περιφέρεια Δυτικής Στερεάς και η Στερεάς Ελλάδας σε περιφέρεια άκουσε το Δήμο και Φωκίδας, το Δήμο Δωρίδας και το Δήμο Ναυπακτίας που από κοινού κάνουμε μια κάποια προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο σύντομα να γίνει ένα ραντεβού εκεί στο σημείο αυτό των δύο αντιπεριφερειαρχών με τις τεχνικές υπηρεσίες προκειμένου, δεν ξέρω, να λυθεί αυτό το θέμα. Ο Δήμος Δωρίδας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκπώνησε μελέτη για να δημιουργηθεί ένας νέος κόμβος που θα αποσυμφορήσει την γέφυρα Μόρνου. Θέλω να πιστεύω ότι θα ακουστούμε αυτή τη φορά, διότι εμπλέκονται πάρα πολλοί παράγοντες προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το έργο που η μελέτη του σχεδόν είναι έτοιμη σαν μελέτη και σαν περιβαλλοντολογική μελέτη από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και να δούμε, αφού εκεί όλοι οι φορείς μαζευτούμε, ποιος θα αναλάβει πλέον την υλοποίηση αυτού του έργου. Είναι ένα έργο διαπεριφερειακό που πιστεύω ότι και το Υπουργείο κατά κάποιο τρόπο θα σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η συνάντηση εκπροσώπων των δύο περιφερειών στο σημείο, ώστε να αποφασιστούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τα έργα αποκατάστασης. Πάμε τώρα στην Αρκαδία και συγκεκριμένα στη Βόρεια Κοινουρία, όπου ορίστηκε ο εργολάβος για το νέο αγωγό ίδρυψης του παραλίου Άστρους. Απόψε φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Βόρειας Κοινουρίας, τον κύριο Παναγιώτη Μαντά, για να μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό έργο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Για να ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε δύο παραπάνω στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του έργου και τον προϋπολογισμό του και φυσικά ποιους ακριβώς θα εξυπηρετεί, ποιες περιοχές. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο στην ουσία θα αντικαταστήσει όλο τον αγωγό με τον οποίο ιδρεύεται το παράλιο Άστρος στο Δήμο μας. Είναι ένα έργο λοιπόν ενός νέου δικτύου ίδρευσης 8,5 χιλιόμετρων. Έχει σαν αντικείμενο να ιδρεύσει την καλοκαιρινή περίοδο περίπου 30.000 κατοίκους και τη χειμερινή 6 με 7.000. Και κυρίως έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια, στην ουσία καταφέροντας να ιδρεύσει το 50% του Δήμου μας, γιατί όλες οι περιοχές του Δήμου ιδρεύονται από το συγκεκριμένο χώρο. Πρόσκαιρα όμως και άμεσα έχετε να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο είχε εμφανιστεί τις τελευταίες περιόδους, στο παράλιο Άστρο, στα τελευταία χρόνια. Στην τουριστική περίοδο της Εχμής το νερό δεν έφτανε, είχαμε σημαντική λειψιδρία, με προβλήματα όπως καταλαβαίνετε τόσο τους τουρίστες όσο και τους επαγγελματίες. Τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα αντιμετώπισαν μεγάλο πρόβλημα. Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η αντικατάσταση του αγωγού. Ξεκινάει ένα σημαντικό έργο. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Για αυτό το έργο ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Εχθές ανατηρήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος. Ελπίζουμε ότι μέχρι τα τέλη του μηνός θα έχει οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος και όχι αυτή την τουριστική περίοδο, όχι αυτό το καλοκαίρι, αλλά από τις αρχές του φθινοπόρου θα μπορεί να λειτουργεί. Από πού θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πώς θα εξελιχθεί η πορεία τους?
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν, όπως σας είπα, το δίκτυο είναι εξωτερικό. Θα ξεκινήσουν από τις πηγές της υδρογυψίας που βρίσκονται ανάμεσα στο Άστρος και στα Βολιανά, στα βόρεια του Άστρους προς την Τρίπολη, και θα κατευθύνονται σιγά σιγά προς το χώρο που θα κατασκευαστεί η νέα δεξαμενή του παραλίου Άστρους. Το έργο, εκτός από τους εξωτερικούς αγωγούς, περιλαμβάνει και μια νέα δεξαμενή στο παράλιο Άστρος. Η δεξαμενή που χρησιμοποιούμε σήμερα βρίσκεται δίπλα στο κάστρο, στον αρχαιολογικό χώρο, στο νησί του παράλιου Άστρος και δημιουργούσε σοβαρότατα αισθητικά και άλλα προβλήματα στον αρχαιολογικό χώρο. Θα αντικατασταθεί πλήρως με μια νέα υπόγεια δεξαμενή, που θα επιτρέψει και την βελτίωση και της αισθητικής του χώρου και της λειτουργίας του σε σχέση με το κάστρο που βρίσκεται δίπλα. Όπως είπαμε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα εξυπηρετήσει και τους μόνιμους κατοίκους αλλά και φυσικά και τους επισκέπτες, διότι το παράλιο Άστρος είναι ένας γνωστός δημοφιλής προορισμός από την Πελοπόννησο. Έτσι ακριβώς. Είναι το ένα από τα δύο μεγάλα έργα που έχουμε εντάξει το τελευταίο διάστημα, έργα ίδρυψης. Είναι το πρώτο από τα δύο που σας είπα. Είχε προϋπολογισμό στη μελέτη του άνω του 1 εκατομμυρίου. Τελικά καταφέραμε να πάρουμε έκπτωση 53% και το συμβατικό αντικείμενο θα είναι περίπου 850.000 ευρώ. Το δεύτερο έργο που είναι και αυτό υποδημοπράτηση είναι ένα αντίστοιχο έργο εξωτερικού δικτύου ίδρυψης για τον οικισμό του Κρακοβουνίου. Διαλέξαμε δύο από τους οικισμούς που αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, ιδιαίτερα τις καλοκαιρινές περιόδους. Πιστεύουμε ότι με αυτή την επέμβαση βελτιώνουμε κατά πολύ τις συνθήκες ίδρυψης του Δήμου μας και ότι λύνουμε τα άμεσα προβλήματα που υπήρχαν. Ασφαλώς. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Ένα ολόκληρο μπαλκόνι ξεκόλλησε από ετοιμόροπο κτίριο πάνω από πεζοδρόμιο κεντρικής οδού της Πάτρας. Στην οδό Αγίου Ανδρέου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν οι ισοβάδες που από τύχη δεν έπεσαν στα κεφάλια πολιτών στο κέντρο της πόλης. Τα προβλήματα με την πτώση ισοβάδων στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και ζητούνται επειγόντως παρεμβάσεις. Άνδρες της πυροσβεστικής πετούν στο δρόμο μπάζα που προκλήθηκαν μετά την αποκόλληση ενός ολόκληρου μπαλκονιού στο κέντρο της Πάτρας. Δεχτήκαμε κλήση από το κέντρο προσκλητών 99 για συμβάν παροχής βοηθείας σε παλαιά οικεία. Κατά αφήξή μας διαπιστώσαμε ότι υπήρχε παλαιά οικεία η οποία το μπαλκόνι της από πετών αρμαία και πυκνοποιία είχε καταρρεύσει κάποιο τμήμα της. Από τύχη δεν τραυματίστηκε σοβαρά κάποιος περαστικός από το πεζοδρόμιο στη συμβολή της Αγίου Ανδρέου με τη Σαχτούρη, όταν ολόκληρο μπαλκόνι που έβλεπε στην Αγίου Ανδρέου κατέληξε πάνω σε προστατευτικό στέγαστρο ακριβώς πάνω από πολυσύχναστο πεζοδρόμιο. Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση με κατοίκους και καταστηματάρχες να αναζητούν την πηγή του δυνατού κρότου που ακούστηκε σε κεντρική οδική αρτηρία της Πάτρας. Κάναμε επιχείρηση και απομακρύναμε τα σπασμένα τμήματα από το μπαλκόνι, καθώς και κάποια είδη γλαστρών που είχαν πάνω στο μπαλκόνι. Επιτόπου έσπευσαν ένα όχημα της πυροσβεστικής και επίσης κλιμακοφόρο όχημα. Πυροσβέστες με λωστούς αλλά ακόμη και μηχανήματα κοπής μετάλλων ανέβηκαν μέσω της κλίμακας στο μπαλκόνι και ξεκίνησαν την επιχείρηση καθαρισμού του προστατευτικού στεγάστρου, ενώ εξασφάλιζαν τα απομεινάρια του μπαλκονιού ενός ακόμη ετοιμόροπου κτηρίου στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Όντως υπήρχε επικινδυνότητα να καταρρεύσουν και να έχουμε πτώση πάνω στο πεζοδρόμιο, διότι υπήρχαν και σταθμένα πλησίων οχήματα.
Νωρίτερα, άνδρες της αστυνομίας είχαν αποκτήσει με ερυθρόλευκη κορδέλα σχεδόν όλο το πεζοδρόμιο της Αγίου Ανδρέου στο ύψος της Αχτούρη. Το φαινόμενο με τα ετοιμόρροπα κτίρια, αλλά και εκείνα από τα οποία ξεκολλούν σοβάδες λόγω φθορών στο εξωτερικό τους, έχει γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στην πόλη και από καθαρή τύχη δεν έχουμε θρηνήσει ακόμη θύματα περαστικούς από κάποιο πεζοδρόμιο. Οι φθορές, ωστόσο, σε σταθμευμένα οχήματα είναι πολλές. Μια σκληρή απάντηση ήρθε από το Υπουργείο Παιδείας στην πρόταση του Προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών για τη δημιουργία παραρτήματος του τμήματος στην Αθήνα και επιβολή διδάκτρων στους φοιτητές. Να δούμε τι ακριβώς αναφέρει το Υπουργείο. Μαζί μας είναι φυσικά και πάλι η Λίνα Μπάστα. Αλίνα, επιτέλους ήρθε μια απάντηση από το Υπουργείο. Υπήρχε αγωνία από την πλευρά των φοιτητών. Μεγάλη αγωνία από την πλευρά των φοιτητών, Γεωργία, γιατί μία επίσημη απάντηση δεν είχαν πάρει όσον αφορά τη θέση του Υπουργείου Παιδείας για την πρόταση του Προέδρου του Τμήματος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Ιδιαίτερα σύντομη αλλά και ιδιαίτερα σκληρή η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, αφού χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος της συγκεκριμένης σχολής θέλησε να έχει το δικό του 15 λεπτο δημοσιότητας, εκφράζοντας την πρόταση για πληρωμή διδάκτρων στα προπτυχιακά από τους φοιτητές που θα θελήσουν να μένουν στην Αθήνα και όχι στην Πάτρα. Προκαλεί εντύπωση η απίστευτη άγνοια των νόμων αλλά και της εκπαιδευτικής διοντολογίας που εμπεριέχει αυτή η εφάνταστη πρόταση. Καλό θα είναι ο Πρόεδρος και όσοι έχουν αντίστοιχες προτάσεις να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την έρευνα και να συνειδητοποιήσουν ότι ασκούν κοινωνικό λειτουργήμα πριν προλάβουν εξωτικές προτάσεις. Η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι ούτε business, ούτε ιδιωτική εταιρεία κανενός και δεν έχει ανάγκη τους κανόνες της αγοράς. Και μάλιστα κάτι πολύ σημαντικό, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η επίκληση της υποχρηματοδότησης των ατότατων ιδρυμάτων ως άλοθη πρέπει να σταματήσει. Φέτος, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, σε πανεπιστήμια και ΑΤΕΗ δίνεται πρόσθετη επιχορήγηση πλέον του τακτικού ετήσιου προϋπολογισμού ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ. Η διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, εκτός από απέτηση της κοινωνίας, κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και είναι θεμελιώδης αρχή της κυβέρνησης. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα να πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, που βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου, εκεί όπου απόψε κορυφώνονται οι κινητοποιήσεις για τους πληστηριασμούς, με την ομιλία του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη. Μαζί μας είναι λοιπόν ο συνάδελφος, αλλά είναι και ο Δήμαρχος. Νίκο, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Γεωργίου, από το κέντρο της Πάτρας, όπου κορυφώνονται οι εκδηλώσεις του Δήμου ενάντια στους πληστηριασμούς. Ο κύριος Πελετίδης είναι έτοιμος να ανέβει στο βήμα για να πραγματοποιήσει την ομιλία του, έπειτα και από την περιοδία που είδαμε νωρίτερα και στο δελτίο για τα όσα έγιναν στις υπηρεσίες και στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Κύριε Πελετίδη, έφτασε το μήνυμα στην Αθήνα, μιας και βιωθήκατε χθες στην Βουλή, έτσι ώστε να γίνει κάτι για τις διαγραφές των οφειλών των πολιτών που δεν μπορούν να πληρώσουν? Τουλάχιστον έγινε γνωστό εμπεριστατωμένο πολιτικά κόμματα στα οποία επισκεφθήκαμε στη Βουλή. Δέσμευση ουσιαστική και με την έννοια ότι θα προχωρήσει να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου Πατρέων υπήρξε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα άλλα πολιτικά κόμματα αποδέχονται ότι όλος ο προβληματισμός του Δημοτικού μας Συμβουλίου είναι σωστός. Αναγνώρισαν ότι έχει δίκαια στοιχεία. Από εκεί και πέρα θα το μελετήσουν και θα δούμε και στην πορεία το πώς θα βγουν όταν θα φτάσουμε στο επίπεδο της Βουλής για να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Για τις ομιλίες σας τώρα εδώ, Δήμαρχε. Τα βασικά στοιχεία είναι να ενημερώσουμε για τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα ξεκινάμε, είναι σε συνέχεια των συσκέψεων που κάνουμε, διότι η μεγάλη κινητοποίηση που ετοιμάζουμε είναι για τις 15 Ιουνίου στις γειτονιές και ουσιαστικά αυτή η σημερινή μας συγκέντρωση και το πρωί αυτό το οποίο έχουμε οργανώσει να πάμε στις διάφορες υπηρεσίες έχουν ως στόχο να το ξεκίνημα και την ζήμωση που πρέπει να γίνει, τη γνωστοποίηση ότι έχουμε αυτά τα ζητήματα για να κορυφωθούν όλες μας οι εκδηλώσεις. Στις 15 και 17 Ιουνίου είναι ένας μήνες δραστηριότητας με σύνθημα δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, κανένα σπίτι στα κεβιώς στα χέρια αυτών που θέλουν να συντρίψουν την λαϊκή οικογένεια.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, να σας αποδεσμεύσουμε για να πραγματοποιήσετε και την ομιλία σας. Εμείς ευχαριστούμε. Γεωργία, ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Κώστας Πελετίδης. Ετοιμάζεται σιγά-σιγά προκειμένου να ανέβει στο πόντιουμ εδώ στο Βήμα στην πλατεία Γεωργίου για να μιλήσει στον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί. Και η εκδήλωση, βέβαια, αυτή θα ολοκληρωθεί με μια συναυλία από την ορχήστρα του Δήμου της Πάτρας. Τραγούδια. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε κάτι άλλο. Όχι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις λοιπόν, φορείς με μπροστάρι τον Δήμαρχο Πατρέων για τους πληστηριασμούς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, τον Δήμαρχο φυσικά και Νίκο και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν από την πλατεία Γεωργίου, όπου είναι σε εξέλιξη κινητοποίησης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η έκθεση παραδοσιακών στολών της Ουκρανίας και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς περιλάμβανε η μέρα της Ουκρανικής Βυσιβάνκα, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από το Σύλλογο Ελληνοουκρανικής Φιλίας. Η εκδήλωση, που είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, συντέλεσε στη σύσφιξη των σχέσεων φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας και την ανάδειξη των κοινών στοιχείων τους στους πολιτισμούς των δύο λαών. Αντιστοίχοντα μισά περίπου από τα 94 τοπονημία της Αρκαδίας. Την τόνωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας και την ανάδειξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων που ενώνουν τους δύο λαούς, επεσήμαναν όσοι συμμετείχαν στη φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελληνοουκρανικής Φιλίας το απόγευμα της Δευτέρας. Εμείς έχουμε πει ότι δεν περιορίζουμε την φιλία αυτή μόνο στα πολιτιστικά, αλλά και στον εμπορικό τομέα. Εάν δηλαδή κάποιοι Ουκρανοί έχουν προϊόντα που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, εμείς θα τους βοηθήσουμε να προσεγγίσουν εμπορικό κόσμο και παραγωγικό κόσμο. Εάν αυτοί θέλουν ελληνικά προϊόντα, και θα το επιδιώξουμε γι' αυτό, να πάνε προς τα εκεί, επίσης θα έχουν την αμέριστη βοήθειά μας. Η εκδήλωση περιελάμβανε έκθεση από παραδοσιακές κούκλες, αλλά και έκθεση παραδοσιακών φορεσιών της Ουκρανίας. Ένα αλαογραφικό στοιχείο, στο οποίο εντοπίζονται πολλά κοινά με αντίστοιχες δικές μας, αναδεικνύοντας τις άρρηκτα συνδεδεμένες πολιτιστικές ρίζες μεταξύ Ελλήνων και Ουκρανών. Ελλάδα και Ουκρανία έχουν πολύ στενές σχέσεις ιστορικές και μέσω του πολιτισμού, μέσω των φορεσιών, εμείς μπορούμε να βρούμε τα κοινά στοιχεία και με αυτόν τον τρόπο να καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολλά κοινά πράγματα μεταξύ των λαών. Не шита, там не використана голка, вона змотана або інакше мотанка або вузлова лялечка. Αυτή η κούκλα είναι πολύ παλιά παράδοση, η οποία προέρχεται από προχριστιανική περίοδο και αυτή τη στιγμή σήμερα δεν κάνει αυτό το ρόλο όπως πριν. Δηλαδή πριν αυτή η κούκλα ήταν φυλακτό. Σήμερα αυτή η κούκλα είναι απλό ένα ουκρανικό παραδοσιακό σουβινίρ. Η ενίσχυση της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας μπορεί να επιτευχθεί και μέσα από τη σύσφιξη των εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο κρατών, αφού όλο και περισσότεροι Ουκρανοί επιλέγουν ελληνικά προϊόντα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κουλτούρα, έχουν πολιτισμό, είναι μορφωμένος λαός, έχουν πάρα πολύ αγάπη και φιλοξενία για την Ελλάδα. Στην εκδήλωση βρέθηκε και ο διευθυντής της μονάδας χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, Παναγιώτης Γκινόπουλος, ο οποίος στην ομιλία του επεσήμανε ότι ακόμη δεν έχουμε δει ούτε το 1/10 από τις επιπτώσεις του Τσέρνομπιλ, καθώς τα ραδιενεργά στοιχεία που αποδεσμεύτηκαν από την έκρηξη παραμένουν ενεργά για 350 χρόνια. Επεκτείνεται και στο Ναύπλιο το πρόγραμμα περιπολιών αστυνόμευσης με χρήση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην πόλη και κυρίως στο ιστορικό κέντρο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η επισκεψιμότητα τουριστών αυξάνεται. Συνεχίζεται μετά από ένα μικρό διάστημα διακοπής η εφαρμογή του θεσμού της αστυνόμευσης με ποδήλατα στην πόλη του Ναυπλίου. Πρόκειται για ένα μέτρο της Ελλάς που περιλαμβάνει περιπολίες στο ιστορικό κέντρο της πόλης από άνδρες που υπάγονται στο τμήμα τουριστικής αστυνομίας Ναυπλίου. Βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο εφαρμογής της δράσης αστυνόμευσης με χρήση ποδηλάτων. Τα θετικά σχόλια των επισκεπτών, των πολιτών και των φορέων της πόλης είναι εκείνα που μαρτυρούν αδιάψευστα την επιτυχία της δράσης. Στόχος είναι σε μια περίοδο που το Ναύπλιο θα φιλοξενήσει χιλιάδες τουρίστες να ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία και να αναβαθμιστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι μιλούν αγγλικά, θα φορούν στολή ποδηλάτη και προστατευτικό κράνος. Αποστολή τους είναι, εκτός από την αστυνόμευση, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών μέσω της παροχής οδηγιών και πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος.
ποδηλάτες δεν φέρουν οπλισμό για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκληματικών πράξεων, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η εντολή που έχουν είναι να ειδοποιούν αμέσως συναδέλφους τους αρμόδιων υπηρεσιών. Εμείς, σαν Ένωση Αστυνομικών και σαν Διοικητής Τουριστικής Αστυνομίας, οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Αναγνωστάκη, και τον Επιτελάρχη του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Αντιστράτηγο, τον κύριο Καραμαλάκη, για την αγάπη και το ενδιαφέρον τους με το οποίο αγκάλιασαν την όλη δράση. Ο θεσμός του αστυνομικού ποδηλάτη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2015 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το μέτρο επεκτάθηκε σε Κέρκυρα, Ρόδο, Χανιά και Ναύπλιο και, σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έπεται συνέχεια. Η ελληνική αστυνομία απέκτησε και σελίδα στο Facebook, με τους πολίτες να κρίνουν θετικά την κίνηση αυτή. Παρουσία και στη γνωστή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook, έχει πλέον αποκτήσει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος. Η επίσημη λειτουργία της σελίδος ξεκίνησε και το γραφείο τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης δίνει μια πρώτη γεύση στους δημοσιογράφους για την παρουσία τους στα social media. Ο σκοπός της σελίδας αυτής είναι η ταχύτερη, αμεσότερη και ουσιαστικότερη ενημέρωση των πολιτών, καθώς και η διευκόλυνση του έργου των διαπιστευμένων δημοσιογράφων του γραφείου μας. Θεωρούμε ότι η επίσημη πλέον σελίδα του γραφείου μας, της ελληνικής αστυνομίας στη Δυτική Ελλάδα, θα δημιουργήσει μία αμφίδρομη σχέση με τους πολίτες της περιοχής και θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, το Facebook δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για επίγουσες κλήσεις. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει ενδιαφερόμενοι να καλούν τον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό, το 100. Το εγχείρημα φαίνεται ότι αγκαλιάζεται από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ήδη τα like πέφτουν βροχή στις αναρτήσεις που παρουσιάζουν και στιγμές από την καθημερινότητα των αστυνομικών. Καθημερινά, με απλή γλώσσα, χωρίς αργό, χωρίς ιδιωματισμούς, θα προσπαθούμε να έχουμε μια καθημερινή επαφή με τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, να ανεβάζουμε στη συγκεκριμένη σελίδα ειδήσεις, αλλά κυρίως να ανεβάζουμε χρηστικές συμβουλές για τους συμπολίτες μας, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να μην πέσουν θύματα εγκλημάτων. Από εκεί και πέρα θα προβάλλονται κοινωνικές δράσεις της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και το καθημερινό έργο, η καθημερινή προσφορά του Έλληνα αστυνομικού στην κοινωνία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η ελληνική αστυνομία ακολουθεί την τάση της εποχής και εξυγχρονίζεται. Έργα προσβασιμότητας αμαίας στην Καλαμάτα, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος. Η σύμβαση για την υλοποίηση των έργων υπεγράφει, ενώ για τη σωστή τεχνική του υλοποίηση, μαζί με τον εργολάβο, θα συνεργαστεί ο πρωταθλητής τένις με μαξίδι, ο Γιώργος Λαζαρίδης. Έπεσαν υπογραφές για τα έργα προσβασιμότητας αμαίας στην πόλη της Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε τη σύμβαση για την υλοποίηση των έργων με τον ανάδοχο, παρουσία του πρωταθλητή τένις με αμαξίδιο Γιώργου Λαζαρίδη. Σήμερα υπογράψαμε μία σύμβαση προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, η οποία αναφέρεται σε έργο που θα γίνει για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Με τα χρήματα αυτά προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατασκευή 16 ειδικών διαβάσεων, η εγκατάσταση ηχητικών σημάνσεων σε 11 φανάρια, καθώς και κατασκευή ειδικών ραμπών σε 10 άξονες. Στο δημοτικό στάδιο θα κατασκευάσουμε ένα βεσέ για αμαία. Επίσης θα γίνει ένα βεσέ στο γήπεδο τένις στον Έδοντα. Θα γίνουν διαβάσεις με τουβλάκια 16 σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Επίσης θα κατασκευαστεί ηχητική σήμανση στα φανάρια. Η συνεργασία με τον πρωταθλητή τένις με αμαξίδιο είναι σημαντική για να γίνουν σωστά τα πράγματα από τεχνική άποψη. Πραγματικά ήταν κάτι που το δουλεύαμε πάρα πολύ καιρό. Χαίρομαι που υπάρχει η διάθεση και η όρεξη από το Δήμο Καλαμάτας για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να υλοποιούμε πράγματα που βοηθούν όλους μας. Το δέχομαι με μεγάλη χαρά και χαίρομαι επίσης που θα υπάρχει έτσι και μια συνεργασία εδώ και με τον εργολάβο του έργου, ώστε να μπορέσουμε αυτά τα ράμπες που θα δημιουργηθούν να καλύψουν κενά και κακώς κείμενα που υπήρχαν μέχρι στιγμής. Ο Γιώργος Λαζαρίδης εξέφρασε τη χαρά του για την πρωτοβουλία και έδειξε μεγάλη διάθεση για την συνεργασία του με τον Δήμο και τον εργολάβο του έργου.
Σημαντική ήταν η ανταπόκριση στην πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που έγινε για την Τράπεζα Αίματος Σταγόνα Ζωής. Η τράπεζα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας σε συνεργασία με το νοσοκομείο της περιοχής. Η αιμοδοσία έγινε στο χώρο του σχολείου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών. Με σύνθημα «Κάθε σταγόνα είναι σταγόνα ζωής» πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και η εκπαιδευτική κοινότητα του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας και τη Μονάδα Μεσογειακής Ανεμίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας ίδρυσαν την Τράπεζα Αίματος Σταγόνα Ζωής και έκαναν κάλεσμα σε όλους να την στηρίξουν. Η προσφορά αίματος είναι ζήτημα τιμής, είναι ζήτημα ζωής, είναι ζήτημα ανθρωπιάς. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται τεχνικά, δεν είναι ένα βιομηχανικό προϊόν. Μπορεί να δοθεί μόνο από έναν άνθρωπο σε έναν άλλο άνθρωπο, σε έναν ασθενή, ο οποίος για λίγο αίμα μπορεί να είναι καταδικασμένος σε αργό ή σύντομο θάνατο. Η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία είχε ανταπόκριση, ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου δεσμεύτηκε να ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας ιδρύσαμε την πρώτη τράπεζα στην Καλαμάτα Σχολείου Αίματος Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σήμερα είναι η πρώτη δράση για εθελοντική αιμοδοσία και για λήψη δείγματος για συμβατότητα για προσφορά μυελού γνωστών. Ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Η συμμετοχή είναι αρκετά σημαντική για μας, ικανοποιητική. Μαζί με την αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για την δωρεά μυελού των οστών, αλλά και παράλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης για τα παιδιά γύρω από το θέμα της αιμοδοσίας. Και κάθε σταγόνα μετράει, είναι μια σταγόνα ζωής. Αυτό θέλουμε να μεταβιβάσουμε και στα παιδιά. Δεν έχει σημασία μόνο εμείς σαν ενήλικες να κάνουμε αυτή την πράξη. Σημασία έχει να το μεταλαμπαδεύσουμε αυτό στα παιδιά μας, να τους γίνει βίωμα και να γίνουν και αυτοί ενδυνάμει εθελοντές αιμοδότες στο μέλλον. Μέλη της Τράπεζας Αίματος Σταγόνα Ζωής μπορούν να γίνουν όλοι όσοι συμμετέχουν στις τακτικές αιμοδοσίες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, Τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη και στις 10 European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη. Δείτε απόψε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στο μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων, σύνοδος κορυφής στη Σόφια. Η διεύρυνση, οι προκλήσεις, η Μόσχα και ο Τραμπ. Δεύτερος μαραθώνιος για τις έξυπνες πόλεις από την ΚΕΔΕ. Το City Lab επισκέπτεται την Πάτρα και την Τρίπολη, γιορτάζοντας την Ευρώπη στον Ναύπλιο, Διεθνή ημέρα μουσείων και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων 2018, πώς γιορτάστηκαν στην Πάτρα, τον Ναύπλιο και την Ολυμπία. Αυτά και πολλές ακόμα ειδήσεις από την Ευρώπη σε πολύ λίγο. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.